Sería esto, Emma, tú. Βασικά παίζουν όλη μέρα, όλη μέρα. Και εδώ βλέπουμε κάποια μικρά κορίτσια που παίζουν, κάνουν τις δασκάλες, κάνουν νοσοκόμες και τέτοια. Το όνειρό μου από παιδί, από πολύ παιδί, ήταν μια μέρα να κάνω μια αρχή εκεί στο καταβλισμό, να πάω μέχρι εκεί που μπορώ. Είχα σκοπό να βγάλω και το λύκειο. Όταν έβγαλα το δημοτικό, ένιωθα πλέον πολύ περήφανη που επιτέλους τελείωσα το δημοτικό και μου δίνονταν η ευκαιρία να συνεχίσω. Και έλεγα γιατί όχι να μην συνεχίσω. Θεωρήθηκε ντροπή η Αφροδίτη να πάει στο γυμνάσιο μόνη της, να ξυπνάει 7 η ώρα το πρωί, να ξεκινάει να πάει στο σχολείο, 7 ώρες στο σχολείο και, καλά, και τι κάνει, και τι κάνει. Με επηρέασαν τόσο πολύ που κατάφεραν να με σταματήσουν. Κάποια παιδιά πάνε, αλλά δεν τελειώνουν. Δηλαδή πάνε μέχρι να μάθουν να γράφουν, να διαβάζουν και μετά σταματάνε. Αν είναι αγόρι, πρέπει να βοηθήσει, να δουλέψει την οικογένεια. Αν είναι κορίτσι, βέβαια ένα κορίτσι δεν δουλεύει ποτέ μια γυναίκα. Βασικά ασχολείται με το νοικοκυριό και πρέπει να παντρευτεί. Πρέπει. Αυτό το πρέπει είναι που με σκατάει. Εμένα στο σχολείο μου άρεσαν πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα μου άρεσε αυτή η σχέση που είχα δημιουργήσει με τους μπαλαμούς. Εμένα βασικά μου άρεσε να διαβάζω και να γράφω, γιατί το έβλεπα κάτι. Δεν το έβλεπα κάτι σαν βαρετό που θα έπρεπε να το κάνω. Το έκανα γιατί μου άρεσε. Εγώ θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για τα παιδιά μου, δηλαδή να κάνουν αυτό που δεν μπόρεσα να κάνω εγώ. Να τελειώσουν το όνειρο το δικό μου. Ένα κορίτσι, μια τσιγκάνα που θα την χαρακτηρίσει το νοικοκυριό και ο χορός. Δηλαδή, αν σε μια γιορτή, σε ένα γλέντι, μπει ένα κορίτσι στην πίστα και χορέψει, δηλαδή είναι σαν να παίρνει αξία ο πατέρας της. Είναι τιμή του. Πριν 6 μήνες, 7, κανένα κορίτσι στο καταβλισμό δεν φορούσε παντελόνι. Γιατί ήταν προσβολή του πατέρα και του αδερφού. Αν το επέτρεπε τώρα ο πατέρας να βάλει παντελόνι, καλώς, αλλά όχι καθημερινά. Μια φορά την εβδομάδα, σε μια γιορτή, σε ένα γάμο, παντελόνι. Φανταστείτε τώρα για μήνυ. Τα κορίτσια αραβωνιάζονται πολύ μικρά για να μην παραστρατήσουν. Να μην ρεζιλευτεί ο πατέρας. Στους τσιγκάνους είναι, αν ένα κορίτσι έχει ένα δεσμό, πω πω, χαλασμός. Ντροπή μεγάλη, ασέβεια μεγάλη.
Και γι' αυτό και οι περισσότεροι, όχι οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, τα παντρεύουν από μικρά για να μην έχουν αυτό το φόβο, ξέρω εγώ, μήπως τα φτιάξει με κανένα, μήπως φτιάξει κανένα δεσμό και μετά δεν θέλει να μου παντρευτεί και δεν ξέρει και δεν θέλει, γιατί εκεί είναι το πρέπει. Το πρέπει. Φανταστείτε ότι μέχρι κοριτσάκι 5 χρονών είναι λογοδεσμένο. Και 12, 13 είναι παντρεμένα, είναι γκέγγι, έχουν γένειες, αυτά. Δεν είναι εύκολο να βρεις κορίτσι 16 χρόνων και να μην είναι παντρεμένο. Είναι πολύ πιο δύσκολο ένα κορίτσι, ξέρω εγώ, να είναι 18 χρονών και να μην είναι παντρεμένο, είναι γεροντοκόρη. Τώρα εντάξει, με τα αγόρια κάτι γίνεται. Σου λέει αγόρι είναι, οπότε θέλει τη βρίσκει. Εντάξει. Μπορεί να παντρευτεί στα 20 και να πάρει κορίτσι 14 χρονών. Δεν θεωρείται ντροπή ένα κορίτσι τώρα να έχει μια σχέση χωρίς να είναι αραβωνιασμένο, χωρίς να είναι παντρεμένο, εντάξει. Αλλά όσο πάνε τα πράγματα εξελίσσονται. Μακάρι να εξελίσσονται. Αυτά τα ρούχα τώρα, για να το έβλεπε ο πατέρας της, θα είχε κάνει φόνο. Και μάλιστα μπροστά σε φωτογραφία, σαν να έκανε κάτι κακό, σαν να παραστράτησε. Ούτε στο σπίτι της, ούτε στο σπίτι μου είχαμε το θάρρος να βγούμε να βάλουμε αυτά τα ρούχα. Μπήκαμε μέσα σε ένα δωμάτιο και εκεί ντυθήκαμε. Κρυφά, για να βγάλουμε φωτογραφίες. Εντάξει, αν δουν τώρα αυτή τη φωτογραφία θα πούνε «Α, τι ωραία που είναι», αλλά να τα φορέσω τώρα εγώ αυτά τα ρούχα και να πάω, ξέρω εγώ, στο διπλανό σπίτι, με έσφαξε. Με έσφαξε, αλήθεια. Σπίτια είναι έτσι πολύ όμορφα σε διακόσμηση. Με το που μπαίνεις μέσα έτσι νιώθεις ένα παράξενο πράγμα μέσα σου. Σαν να χαίρεσαι για αυτό που βλέπεις. Ναι, πολλά χρώματα έτσι, πολλά διαφορετικά πράγματα που σε ένα σπίτι μπαλαμού δεν συνηθίζεται. Δεν καλούνε ποτέ μαστόρους, ξέρω εγώ, και χτίστες και τέτοια. Τα φτιάχνουν μόνοι τους. Δηλαδή αυτό πιστεύω πως είναι κάτι πολύ σοφό. Κάποια σπίτια μέσα στο καταπλησμό είναι από τούμπλα και τσίγκο από πάνω, ναι. Και κάποια άλλα είναι από ξύλα, νάιλον και χώμα. Το ρεύμα. Αν είχαν ρεύμα, σίγουρα θα είχαν και ένα ψυγείο. Νιώθουμε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ανάγκη μέσα εκεί στο καταπλησμό. Πάμε και δίνουμε καθημερινά 6-7 ευρώ για να πάρουμε βενζίνη να βάλουμε μπρος και γεννήτρια για να έχουμε ρεύμα για 2-3 ώρες καθημερινά. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και μια τηλεόραση και ένα στερεοφωνικό. Και αυτό μόνο για 2-3 ώρες. Γι' αυτό και οι περισσότεροι λίγο εκεί είναι πολύ κολλημένοι έτσι με τις ταινίες, με τα σίριαλ. Δεν χορταίνουν να βλέπουν γιατί είναι αναγκασμένοι να δουν το βράδυ τηλεόραση που με την ευκαιρία θα έχει και ρεύμα και θα έχει και φως. Όταν φτιαχτεί ένα σπίτι για να διακοσμηθεί, για να γίνει έτσι πιο ωραίο, πιο αυτό, βάζουν γύρω-γύρω στους τοίχους σεντόνια, μπάντες. Για να δείχνει έτσι πιο όμορφος ο χώρος, δηλαδή σαν να είναι σαν έθιμο αυτό. Αυτό είναι η κατούνα που λέμε. Η κατούνα ή η family αλλιώς. Αυτά είναι κουβέρτες, παπλώματα, μαξιλάρια. Αυτά τα χρησιμοποιούμε μόνο για το βράδυ. Δηλαδή τα στρώνουμε κάτω για να κοιμόμαστε και μετά το πρωί τα μαζεύουμε. Αυτά εδώ είναι τα γυαλικά που λέμε εμείς, δηλαδή αυτή είναι η πρίκα ενός κοριτσιού. Αυτή και τα αυτά που βάζουν γύρω-γύρω στους τοίχους, αυτά είναι η πρίκα τους. Σε όποιο σπίτι κι αν μπείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δείτε αυτά τα γύρω-γύρω και τα γυαλικά, γιατί αυτά είναι πρίκα του κοριτσιού. Κάνουμε μπάνιο μέσα στη σκάφη και πρέπει πρώτα, αφού έχει ζεσταθεί το νερό στο πετρογκάζ, να βάλουν τη σκάφη να κάνουν μπάνιο.
Το καλοκαίρι, εντάξει, κάτι γίνεται και με κρύο νερό, αλλά το χειμώνα είναι αναγκασμένη η υπόλοιπη οικογένεια να βγει όλη έξω για να κάνει ο ένας μπάνιο. Γιατί, εντάξει, δεν έχει ένα αποκλειστικό χώρο, ένα μικρό έστω ένα δωματιάκι για να κάνουν το μπάνιο τους.